Με πρωτοβουλία του βουλευτή Σερών Αναστάσιου Μεγαλομίστακα κατατέθηκε ερώτηση προ τον αρμόδιο Υπουργό αναφορικά με την επανέναρξη των εργασιών ανασκαφή στον Δήμο Καστά λόγω τη σπουδαιότητα των έω τότε αρχαιολογικών ευρημάτων και την ανάγκη αξιοποίησή του προ όφελο τη χώρα και του τόπου, αναφέρει χαρακτηριστικά σε δελτίο τύπου το γραφείο τύπου του βουλευτή. Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στι 11.12 του 15 από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Αριστίδη Μπαλτά, η συνέχεια των ανασκαφικών εργασιών θα ήταν δυνατόν να συνεχιστούν αφού ολοκληρώνονται οι εργασίε και στερέωση του μνημείου, προκειμένου να διασφαλιστεί καταρχήν η προστασία του και η ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτό. Η κυβέρνηση αναφέρει ένα χρόνο μετά και παρά το γεγονό ότι το μνημείο τη Αμφίπολη αποτελεί μείζονο σημασία σε αρχαιολογική ανακάλυψη παγκόσμια ευέλεια, δεν έχει καταβάλει τι ενδεδειγμένε προσπάθειε συντήρηση και αστερέωση για την προστασία αλλά και την ανάδειξή του. Για το λόγο αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα τη Ένωση Κεντρών και ο πρόεδρό τη Βασίλη Λεβέντη, με σκοπό να αποτρέψουν την περαιτέρω παραμέληση για εγκατάλειψη των ανασκαφών στο Λόφο Καστά, κατέθεσαν από κοινού ερώτηση προ τον Προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι λόγοι για του οποίου η κυβέρνηση δεν δείχνει το ανάλογο ενδιαφέρον για το μνημείο τη Αμφίπολη, ένα μνημείο που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον όλων των αρχαιολόγων παγκοσμίω. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, η κοινοβουλευτική ομάδα τη Ένωση Κεντρών αναφέρει το μνημείο τη Αμφίπολη στην Βοσκαστά είναι μείζονο σημασία για τον ελληνικό λαό αλλά και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Η κυβέρνηση, παρά το γεγονό ότι η αρχαιολογική ανακάλυψη είναι παγκόσμια εμβέλεια και το διεθνέ ενδιαφέρον τόσο από Έλληνε όσο και από ξένου αρχαιολόγου εντονότατη, δεν έχει καταβάλει προσπάθειε ούτε για να συντηρηθεί και να μην καταστραφεί ο τεράστιο εφήμη και έκταση αρχαιολογικό χώρο αλλά ούτε και για να αναδειχθεί. Επιδεικνύει δηλαδή ακριβώ την ίδια αδράνεια και ολιγορία με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και συνεχίζει η ερώτηση. Ο Υπουργό Πολιτισμού, σε απάντησή του σε ερώτηση του βουλευτή Ερών Τεσσένο Κεντρών, κ. Αναστασίου Μεγαλομίστακα, στι 11 Δεκεμβρίου του 2015, απάντησε ότι δεν μπορούν να συνεχιστούν οι ανασκαφέ αν δεν ολοκληρωθούν πρώτα οι εργασίε συντήρηση και στερέωση του μνημείου. Από τότε έχει περάσει σχεδόν ένα χρόνο χωρί να έχουν εκτελεστεί ούτε καν οι εργασίε συντήρηση. Τέλο, τονίζουμε ότι πρέπει να γίνουν ναι μεν βασικέ αλλά καθόλου πρόχειρε εργασίε για να σωθεί το μνημείο, διότι οι καιρικέ συνθήκε λόγω τη εποχή του χρόνου που διανύουμε και του κλίματο τη Αμφίπολη ήδη έχουν αρχίσει να επιδεινώνονται και πιθανότατα θα παραμείνουν κακέ για του επόμενου μήνε, όπω συμβαίνει κάθε χρόνο στην περιοχή φθινόπωρο και χειμώνα. Βάσει λοιπόν τον παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιο υπουργό. Τι ενέργειε σκοπεύετε να κάνετε ώστε να διατηρηθεί το μνημείο σε καλή κατάσταση και να μπορέσουν να συνεχιστούν οι ανασκαφέ. Πότε προβλέπεται να τελειώσουν οι εργασίες συντήρησης και στερέωσης και πότε θα ξεκινήσουν εκ νέου οι ανασκαφές και τέλος σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να καταστεί το μνημείο προσβάσιμο και επισκέψιμο από κοινό γεγονός που θα επιφέρει μεγάλες ωφέλειες εκτός των άλλων στον τουρισμό και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Οι ερωτώντες βουλευτές Βασίλειος Λεβέντης, Αναστάση Μεγαλομίστακας, Γιώργος Δημήτριος Καράς, Γιώργος Κατσιαντώνη, Μάριος Γεωργιάδης, Ιωάννη Σαρίδης, Θεοδόρα Μεγαλοοικονόμου, Δημήτριος Καβαδέλας και Αριστίδης Φωκάς.